Γούτσος. Λαγκαντινός. Η σέντρα που γίνεται και έχουμε το 1-0. Ένα γκολ σαν σε προπόνηση. Ο Διγενής ο οποίος θα ανοίξει το σκορ. Απόρρια βέβαια της κυριαρχίας του μέχρι στιγμής σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού το οποίο έχουμε παίξει. Και μάλιστα έχουμε ένα γκολ το οποίο έρχεται πάρα πολύ εύκολα από τον Δημήτρη Γκαντιά. Γκαντιάς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη μεριά για τον Γιαννούλα. Ωραία προσπάθεια εδώ από τους γηπεδούχους. Γιαννούλας βγάζει και την σέντρα, η κεφαλιά από κοντά. Από τον Μακρυγιάρη κεφαλιά, ο Μανολικίδης ο οποίος αποκρούσει όμως σωτήρια. Νέα προσπάθεια συνέχεια και η κεφαλιά και τον γκολ από τον Καραστέριο που θα κάνει το 2-0 για τον Διγενή. Στο 49. Με την έναρξη λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, ο Διγενής βάζει τις βάσεις για την κατάκτηση των 3 βαθμών με αυτό το γκολ το οποίο θα σημειώσει ο Καραστέριος. 2-0 λοιπόν για τον Νεοχώρη και πλέον για την Αγία Μονή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα καθώς υπολείπεται 2 τερμάτων των γηπεδούχων. Και πάλι τώρα η Αγία Μονή με τον Καραΐσκου να βγάζει την σέντρα. Ευκαιρία εδώ Σακελαρίου, τελικά με την τρίτη προσπάθεια ο Σακελαρίου θα μειώσει σε 2-1 και το μάτς το οποίο θα γίνει και πάλι ντέρμπι καθώς θέλουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Σε τις καθυστερήσεις. Η Αγία Μονή, η οποία λέγαμε ότι από τη στιγμή που δέχτηκε το δεύτερο τέρμα και μετά πίεσε, προσπάθησε να ανέβει, έκανε το δοκάρι νωρίτερα με τον Στάμο και εδώ σε αυτή τη φάση διαρκείας καταφέρνει τελικά με τον Σακελαρίου να μειώσει σε 2-1. Καραστέριος θα πάρει την κεφαλιά. Προσπάθεια με τον Διγενή τώρα. Με τον Αντωνίου ο οποίος θα κοπεί εκεί. Ο Γκάτης, ωραία ατομική προσπάθεια. Γκαντιά στη σέντρα. Και τελικά έχουμε το 3-1 στο τέλος της αναμέτρησης με σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, τον Ιωάννου. Έπειτα από τη σέντρα λοιπόν του Γκαντιά. Είναι όντως ο Ιωάννου, παίχτης ο οποίος θα κάνει το 3-1 και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί. Για να μέτρησε εδώ στον Μπάμπης Παπαχατζής. Λοιπόν, Στέφανη, ο Μάτας σου κέρδισε σήμερα την Αγία Μονή με 3-1. Έκανε το 3-3, ιδανικό ξεκίνημα. Σήμερα η εμφάνιση δεν ήταν τόσο κατηγιστική όσο το προηγούμενο παιχνίδι με τον Γλίνο. Ωστόσο, αυτό που μετράει είναι 3 βαθμοί. Δύο λόγια από σένα. Ναι, όντως το θετικό είναι που κρατάμε είναι οι 3 βαθμοί, εννοείται, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν καλοί μέχρι την τελική προσπάθεια. Στην τελική προσπάθεια είχαμε πολλές λάθος επιλογές που στα προηγούμενα μάτς δεν τα είχαμε. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο στο τέλος. Σήμερα δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Αν είχαμε καθαρό μυαλό, νομίζω ότι το μάτς θα το είχαμε τελειώσει πιο νωρίς και δεν θα φτάναμε μέχρι το τέλος να παλεύουμε να κάνουμε ένα γκολ ακόμη για να είμαστε άνετοι. Όσον αφορά την ομάδα σου, δεν το έχετε κρύψει ότι στόχος είναι ο πρωταθλητισμός φέτος. Σε μια κατηγορία που είναι δύσκολη, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες δυνατές. Ναι, υπάρχουν δυνατές ομάδες. Εννοείται, κανέναν δεν μπορείς να μιλήσει καμιά ομάδα όπου δεν πας σοβαρός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Από εκεί πέρα, ναι, έχουμε βάλει στόχο τον πρωταθλητισμό. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Κοιτάζουμε εμάς ξεχωριστά. Αν είμαστε εμείς σοβαροί, νομίζω θα πάμε καλά. Αν από εμάς εξαρτάται καθαρά το πώς θα είμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και να μου σχολιάσει λίγο και την παρουσία του κόσμου, νομίζω ότι είδαμε αρκετό κόσμο εδώ στο κήπεδο του Νεοχωρίου και φαίνεται ότι οι φίλαθλοι στηρίζουν την ομάδα και στο τοπικό πρωτάθλημα. Ναι, όντως. Είμαστε ευχαριστημένοι για τον κόσμο και τους ευχαριστούμε που μας ακολουθούν. Και εμείς θέλουμε να τους προσφέρουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο που σε όσα παιχνίδια είδατε μέχρι τώρα προσπαθούμε να το δείξουμε για να ανταμείβουμε αυτόν τον κόσμο που μας έρχεται στο γήπεδο να μας στηρίζει. Σας ευχαριστώ. Και ένα σχόλιο για τη συνέχεια, για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, υπάρχει το κύπελλο ενδιάμεσα την Τρίτη. Συνεχόμενα παιχνίδια, όλες οι ομάδες έχουν μικρό ρόστερ. Νομίζω κάποια στιγμή θα φανεί αυτό. Θα γίνουν και γκέλες και τραυματισμούς θα έχουμε. Τίποτα. Δουλειά και ταμείο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Νίκο, η ομάδα σου το πάλιψε στον Μπορούσια, ωστόσο το εμπόδιο του Διγενή ήταν πολύ ψηλό, μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ήρθε αυτή ήταν με σκορ 3-1. Νομίζω όμως ότι κρατάμε κάποια καλά διαστήματα που είχε η ομάδα της Αγίας Μονής στο παιχνίδι. Ναι, όπως είπατε, παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι κατά εμένα φαβορή για την άνοδο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη ομάδα του Νεχωρίου, δεν μπήκαμε όπως θα θέλαμε. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε αυτά που μπορούμε και δουλεύουμε σαν ομάδα. Δεν έχω παράπονο. Μειώσαμε. Πρώτο μήχρονο ήταν καλύτερο ο Διγενής. Στο δεύτερο, μετά τη μείωση του σκορ στο 2-1, εκεί πιστέψαμε ότι μπορούσαμε. Είχαμε και δύο ευκαιρίες για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Δυστυχώς, έτσι είναι η μπάλα. Δεχτήκαμε και στο 90 το τρίτο. Ρισκάραμε. Δεν έχω κανένα παράπονο στους παίχτες μου. Ξέραμε ότι είχαμε στην αρχή δύσκολο πρόγραμμα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Αλλά δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί οι βάσεις της ομάδος μπήκαν από πέρυσι και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα βελτιωθούμε και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Κατά πόσο είσαι ικανοποιημένος από το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, μετά τα 3 πρώτα παιχνίδια? Ναι, σας είπα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή, και στο πρώτο παιχνίδι από λεπτομέρειες το χάσαμε. Στο δεύτερο παιχνίδι έπρεπε να είχαμε 3 βαθμούς. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, ήρθαμε 0-0. Τώρα παίξαμε με την ομάδα η οποία είναι το φαβορί για την άνοδο. Πιστεύω ότι σταθήκαμε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα. Και τώρα έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Φίκη, που είναι η δεύτερη ομάδα που κατά μου ότι και αυτή θα παλέψει για να βγει. Πρέπει να πάρουμε πλέον, πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς. Δεν φοβάμαι όμως την ομάδα. Ξέρω πως ότι θα πάρουμε στα επόμενα παιχνίδια. Σας είπα ότι οι βάσεις έχουν μπει από πέρυσι και δεν με ανησυχεί αυτό σε αυτό το κομμάτι. Σχετικά με το φετινό στόχο, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε θέσει μαζί με την διοίκηση? Δηλαδή, ένα πλασάρισμα στην πεντάδα, εξάδα, θα σας άφηνε ικανοποιημένος? Κοιτάξτε, δείτε, όταν πέρυσι τερμάτισες μέσα στην πεντάδα όλη τη χρονιά, ήσουν τερμάτισες έκτος και είναι φυσιολογικό ότι κάθε χρόνο να θέλεις να τερματίσεις όσο δίνεται πιο ψηλά. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αρχίζει γενομένη στο επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου που έχουμε στην έδρα μας με τη Φίκη. Είναι ένα κομβικό παιχνίδι για μας. Πρέπει οπωσδήποτε εκεί να πάρουμε κάτι. Και συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι μεγάλος ο μαραθώνιος του πρωταθλήματος. Σαν στόχο είπαμε, αν μπορέσουμε για το κύπελο φέτος. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Οι ομάδες που είναι για να πρωταγωνιστήσουν είναι ομάδες που έχουν και την οικονομική άνηση να το κάνουν αυτό. Εμείς είμαστε μια καλή ομάδα και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα βελτιωνόμαστε.